Έχω να κάτσω περίπου ένα μήνα και κάτι πίσω από αυτή την καρέκλα και πίσω από αυτό το μικρόφωνο και την κάμερα και νιώθω λίγο άβολα. Όπα, όπα, όπα. Stop. Πού πας? Θέλεις παιχνίδια σε χαμηλή τιμή? Το enipa.com είναι αυτό που ψάχνεις. Με πάνω από 10.000 παιχνίδια στη διάθεσή σου. Fort, COD, PUBG, FIFA. Τα πάντα βρίσκονται στο enipa.com και φυσικά για όλες τις πλατφόρμες. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό STRATELIS παίρνεις 3% έκπτωση για κάθε σου αγορά. Και κάτω στο description θα βρεις το link για να κάνεις εγγραφή και θα κερδίσεις 1 ευρώ για την πρώτη σου αγορά. enipa.com και βάζεις το κωδικό STRATELIS. Και ξέρεις. Καλησπέρα σε όλους και κυρίως σε όλες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μετά από ένα μήνα εδώ στο κανάλι. Εντάξει, ένας μήνας είναι, δεν είναι κανένας χρόνος, κανένα 5 χρόνια. STRATELIS Δανίλη εδώ πέρα, για όσους δεν το γνωρίζετε και βλέπετε. Πρώτη φορά αυτό εδώ το κανάλι και πρώτη φορά αυτό εδώ το βίντεο και δεν γνωρίζετε. Πριν ένα μήνα, περίπου στις 20 Απριλίου, σήμερα εγώ που προκυνώ το βίντεο έχω 21, δεν ξέρω πότε θα το δείτε εσείς. Είχα ένα ατύχημα, ένα σοβαρό θέμα και ακόμα δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, σπουδάζω γυμναστική ακαδημία στην Σόφια στη Βουλγαρία. Δεν είναι με πανελλήνες και λοιπά, γιατί κάποιοι θα ρωτήσετε, μα μου, είναι κρατικό δημόσιο πανεπιστήμιο που δίνει τη δυνατότητα όμως και σε ξένους ανθρώπους, ξένους φοιτητές να έρθουν να φοιτήσουν σε αυτό το πανεπιστήμιο κάποια δίδακτρα. Σπουδάζω, είμαι εδώ, βρίσκομαι το 2016. Την πρώτη χρονιά, το 16-17, κάναμε τη γλώσσα, τα βουλγάρικα, γιατί σπουδάζω σε βουλγάρικο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι κανονικά 4 χρόνια, συν τον πρώτο χρόνο που είναι η γλώσσα, οπότε σύνολο 5. Φέτος, που είναι, είμαστε τη χρονιά 2020-2021, εγώ είμαι στο 4ο έτος. Το τελευταίο έτος για να τελειώσω τη φοίτησή μου, για να πάρω το πτυχίο μου. Χρωστάω 3 μαθήματα για το πτυχίο. Εμένα η σχολή μου, για όσους δεν έχετε μπει σε streams που τα συζητάμε στο Twitch κλπ, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακούς γυμναστική ακαδημία και νομίζεις ότι είναι η γυμναστική ακαδημία της Ελλάδας. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μακάρι να ίσχυε. Είναι πολύ πιο δύσκολη στα σχολεία. Έχει πολλές παραπάνω ώρες στα μαθήματα για να καταλάβετε οι ώρες φοίτησης της σχολής μας. Είναι 3.000 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 3.000 ώρες. Νομίζω ότι της Ελλάδας είναι 1.500 ώρες. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Συν ότι το κάθε μάθημα σε εμάς δίνει παραπάνω credit. Θα σου το πω έτσι πως το γνωρίζω εδώ, στα ελληνικά, στο τυφάτον της Ελλάδας, είναι διαφορετική αυτή η ορολογία. Αλλά σκεφτείτε σαν credit. Okay. Ότι το κάθε μάθημα, εμένα, ας πούμε, η ανατομία σε εμάς δίνει εδώ 10, στην Ελλάδα δίνει 5-6. Οπότε είναι δύσκολη και σε αυτό το κομμάτι, πολλές παραπάνω ώρες και πολύ πιο δύσκολη ύλη και τα σχετικά, και ότι έχει πολλά πολλά έξτρα και μη υποχρεωτικά μαθήματα. Τι είναι μαθήματα τα οποία είναι κοινά με το Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, αλλά είναι πολλά παραπάνω χρόνια, όπως είναι ενόργανη γυμναστική, συγκεκριμένη περίπτωση για το θέμα μου. Είναι ένα μάθημα που το απεχθανόμαστε όλοι εμείς, θεωρώ, οι Έλληνες και πάρα πολλοί Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι το έχουν, πώς έχουμε εμείς την μπάλα από μικρά παιδιά που πηγαίναμε σε σαλάνες και παίζαμε. Okay. Μπορεί η χώρα μας η μεγαλύτερη της επιτυχία να είναι το γύρο του 4, αλλά δεν είναι κάποιο άθλημα άλλο. Δεν είναι το τένις, δεν είναι το μπάσκετ, δεν είναι το βόλεϊ, είναι το ποδόσφαιρο. Σαν χώρα έχουμε το ποδόσφαιρο. Οι Βούλγαροι εδώ έχουν την ενόργανη γυμναστική και αυτό φαίνεται και στις επιτυχίες τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε και το στίβο στην Ελλάδα φυσικά, απλά το θεωρούμε top το ποδόσφαιρο. Απόψη μου είναι έτσι και βάζει τα στοιχεία. Αν κάποιος διαφωνεί και έχει διαφορετική άποψη, δεκτεί και κατανοητή. Οκ, okay, κανένα θέμα. Θέλω να καταλήξω ότι εμείς έχουμε το ποδόσφαιρο. Οι Βούλγαροι και γενικά όσο ανεβαίνεις και οι Ρώσοι, ας πούμε, έχουν την ενόργανη γυμναστική, τη ρυθμική, οι γυναίκες κλπ. Και η ενόργανη στο δικό μου το πανεπιστήμιο είναι 3 χρόνια. 6 εξάμηνα σε σχέση με τα 2 της Ελλάδας. 2 εξάμηνα είναι στην Ελλάδα. 1 εξάμηνο, δηλαδή μισός χρόνος, ένας χρόνος, ένα έτος, μισό έτος. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά παραπάνω από έτος δεν είναι. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο τις διαφορές. Και σύν ότι έχουμε ένα μάθημα το οποίο δεν το γουστάρουμε, δεν μας αρέσει και είναι 3 χρόνια, δηλαδή από τα 4 χρόνια της φοίτησής μας εδώ,
του πανεπιστημίου, τα τρία έχουν ενόργανη. Όπως και Στίβο, αλλά ο Στίβος, άντε, παλεύεται. Είναι ωραίος ο Στίβος. Okay. Έχουμε τρία χρόνια ενόργανη. Και σύν ότι έχουμε τρία χρόνια ενόργανη, τι είχαμε σαν group, γιατί χωριζόμαστε σε αγόρια και κορίτσια, και τα αγόρια χωρίζονται σε πάρα πολλές τάξεις, για να σας το πω έτσι. Έτσι είναι το σύστημα, ναι, και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά έτσι είναι το σύστημα. Και τι είχαμε σαν τάξη, σαν group, με το χειρότερο καθηγητή που έχει υπάρξει σε αυτό το μάθημα, και εννοώ όχι χειρότερος για ότι είναι κακός αυτό που κάνει, αντιθέτως, είναι ο καλύτερος που θα μπορείς να βρεις αυτό που κάνει. Δηλαδή, ο άνθρωπος ξέρει, αλλά είναι τόσο... Και να μιλήσω για αυτόν. Τέλος πάντων, έχουμε χιλιάδες φοιτητές εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι 60 κάτι χρονών αυτός ο άνθρωπος. Σοβαρό θέμα μαζί του. Φοιτητές παράτησαν τη σχολή εξαιτίας του. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες για το ποιόν του κλπ. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα στη σχολή μου και για όποιον έρθει στη σχολή μου. Βέβαια, σε κάποια χρόνια πρέπει αναγκαστικά να βγει στη σύνταξη αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Πόσο ακόμα να κάνεις, 3, 4, 5 χρόνια. Θα πρέπει να βγει στη σύνταξη. Και τα θέλει όλα στην εντέλει, τα θέλει όλα ακριβώς, δεν χαρίζει τίποτα, όλα τα θέλει έτσι όπως είναι, έτσι όπως πρέπει να γίνει, με το δικό του τις δικές του ασκήσεις, το δικό του πρόγραμμα ακριβώς. Και θα πει κάποιος, εντάξει, ρε φίλε, το θέλει έτσι ο καθηγητής, έτσι είναι η ενόργανη στη σχολή σας. Όχι. Γιατί οι άλλοι καθηγητές είναι η χαρά του παιδιού. Πήγαμε, ας πούμε, να κάνουμε αναπληρώσεις σε μαθήματα και γουστάραμε που πηγαίναμε με αυτούς τους καθηγητές. Γιατί κάναν μουχαμπέτη, πλάκα, πλακίτσες. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, είναι 3 χρόνια. Για να πας στη θεωρητική την εξέταση, τα γραπτά, ξέρετε, στα αμφιθέατρα, όπως είναι και στην Ελλάδα, για να πας στα γραπτά της ενόργανης, πρέπει πρώτα να περάσεις τα πρακτικά της ενόργανης. Τι εννοώ πρακτικά? Μονόζυγο, δίζυγο, δοκό, ύπο, του δαπέδου, όλα αυτά να τα περάσεις, συν κάποια άλλα πράγματα που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια στα μαθήματα να έχεις. Αν τα έχεις όλα αυτά, δηλαδή την σπόρτνα, την αθλητική, την σπορτ γυμνάστικα, αν έχεις τελειώσει με την αθλητική ενόργανη, γυμνάστικα είναι στα βουλγάρικα, τότε μπορείς να πας να δώσεις τα θεωρητικά μαθήματα. Τα γραπτά μαθήματα. Ωραία. Μέχρι και το τρίτο έτος πριν τον κορονοϊό, δηλαδή κορονοϊός στη σχολή και εδώ στην Ευρώπη, χτύπησε το Μάρτιο του 20. Τότε έκλεισε και η σχολή μου, πριν ένα χρόνο και κάτι. Μέχρι και τότε εμείς παιδευόμασταν και τρέχαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ στη σχολή. Okay. Μπορεί να μην είχε το αμάν διάβασμα σαν σχολή η σχολή μου, αλλά σας είπα, 3.000 ώρες. Συν μη υποχρεωτικά μαθήματα που έπρεπε να είναι υποχρεωτικά για να μπορέσουν να πάρουν το πτυχίο, γιατί ήταν τα λεγόμενα credits κλπ. Οπότε κουραζόμασταν, βαριόμασταν και παρατήσαμε την ενόργανη και είπαμε ότι πιάσουμε τέταρτο έτος, γιατί τα όργανα, υποδοκό, μονόζυγο κλπ. Πρέπει να τα τελειώσουμε κανονικά στο δεύτερο έτος. Τότε τελειώναμε την αθλητική ενόργανη και όποιος είχε περασμένη όλα τα αθλήματα, όλα τα όργανα, με συγχωρείτε, μπορούσε να πάει στην εξέταση την γραπτή. Okay. Εμείς το παρατήσαμε, το αφήσαμε, γιατί δεν προλαβαίναμε. Είχαμε και από εδώ, είχαμε και από εκεί και παραπέρα, συν ότι δεν το γουστάραμε σαν μάθημα, δεν είχαμε το mood, το vibe, τη διάθεση, το confidence, να σας το πω διαφορετικά, για να πάμε εκεί πέρα. Και λέγαμε τέταρτο έτος. Τέταρτο έτος μπήκαμε κανονικά χωρίς κορονοϊό, κλείσαμε μέσα Νοεμβρίου με κορονοϊό, πάλι έκλεισε η σχολή, έγιναν διαδικτυακά, γυρίσαμε, άνοιξε η σχολή κανονικά και λέμε τώρα πρέπει να πάμε να πιάσουμε την ενόργανη, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ο καθένας, δηλαδή εγώ έπαιζα μπάλα, είμαι καλός στα αθλήματα, δεν το έχουμε την ενόργανη και δεν με ενδιαφέρει που δεν το έχουμε την ενόργανη. Δεν είχα σκοπό να γίνω γυμναστής και να πάω να κάνω ενόργανη. Εδώ οι Βούλγαροι από τα δικά τους τα σχολεία την κατήργησαν την ενόργανη, διότι σκοτώθηκαν 2 παιδιά. Φανταστείτε πόσο επικίνδυνη είναι. Σας κάνω ένα μεγάλο άνοιγμα του θέματος. Ανοίγω την κουβέντα για να καταλάβετε τι συμβαίνει μέχρι να φτάσω στο ζουμί της υπόθεσης. Και λέμε θα τα πιάσουμε, τα πιάνουμε. Δεν θα πω παραπάνω. Έβγαλα κάποια πραγματάκια. Μας λέει χρωστάτε και δοκό. Η δοκό είναι το ίδιο το πράγμα. Αν βρω, θα πετάξω φωτογραφία από το Google να τη δείτε. Που είναι γυναικείο άθλημα, δηλαδή οι γκόμενες το κάνουν. Και χρωστάτε και αυτό. Είναι κάποιες ασκήσεις. Και στο τέλος του προγράμματος,
για να πάρεις το βαθμό και να τελειώσεις με το πρόγραμμα, okay, έπρεπε να κάνεις ρόδα, τροχό πάνω στη δοκό, που η δοκός είναι σε πάχος ίσα με το κινητό μου, λίγο πιο παχιά, πολύ λίγο, και εκεί πάνω να κάνεις ρόδα, τροχό και να σκάσεις με τα πόδια έξω στα στρώματα. Εγώ το βγάζω μια φορά το πρόγραμμα, λέω κάτσε να το ξανακάνω άλλη μια φορά προπόνηση για να του το δείξω, να πάρω το βαθμό, να τελειώνω και με τη δοκό. Μου έμενε μονόζυγο και άλλο ένα, αν κάνω λάθος. Για να τελείωνε, δεν είχα θέμα. Απλά εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ λεπτό, ξαναλέω, ήταν πιο λεπτό και από το κινητό. Ήταν λίγο πιο παχύ από το κινητό μου το πάχος της δοκού. Τέλος πάντων, λέω, ήρθε η ώρα να το βγάλω, έτσι. Να τελειώνουμε, να και πάω. Κάνω τη ρόδα. Okay. Κάνω τη ρόδα. Τον τροχό πάνω στη δοκό. Την ώρα που το κάνω δεν έδωσα πάρα πολύ φόρα, δύναμη, δεν έφυγα με ταχύτητα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε λάθος. Φοβήθηκα ότι δεν έβαλα καλά τα χέρια μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό με νευριάζει, γιατί το έπαθα όπως να είναι. Όπως έπαθα όπως να είναι τους χιαστούς, όπως να είναι έπαθα γι' αυτό. Κάνω τη ρόδα πάνω στον τροχό. Εκείνη την ώρα που κάνω τη ρόδα, τροχό, ακούω ένα κρακ. Δηλαδή σαν να παίρνεις ένα... σαν να παίρνω εδώ από τη βιβλιοθήκη το ξύλο και το σπάς ρε φίλε, το κάνεις... Μιλάμε για τρομερό κρακ. Κρακ! Πέφτω κάτω, γκαρίζω κλπ. Το χέρι μου, το δεξί μου το χέρι, δεν ακολούθησε την πορεία του σώματος, δηλαδή τα πόδια όπως έφευγαν και το σώμα, και ουσιαστικά όλο το χέρι το δεξί, όλο το χέρι το δεξί, δεν το μπορώ να το σηκώσω, βλέπετε, κράτησε στον αέρα και σε περίεργη στάση, δηλαδή κάπως έτσι, όλο μου το σώμα. Όλο μου το σώμα από εκείνη την ώρα, εγώ ζυγίζω 83 κιλά, πες πόσο είμαι τώρα, πες να πάγει να και τώρα μέσα στο Πάσχα. Όλο μου το σώμα στον αέρα, αυτό σημαίνει ακόμα περισσότερο βάρος. Με τη φόρα, με την κίνηση κλπ. Κράτησε όλο το δεξί μου το χέρι, το σώμα μου στον αέρα και δεν άντεξε. Έκανε το κρακ. Πόνος μα μου ιστορίες, ο καθηγητής ούτε πολύ ενδιαφέρθηκε, μόνο πάγο έφερε. Με το δικό μου το αμάξι πήγαμε στο νοσοκομείο. Γκάριζα από τον πόνο. Γκάριζα από τον πόνο. Γκάριζα. Δηλαδή σας λέω πολύ, πολύ πόνος. Πολύ πόνος. Πολύ πόνος. Και πάω στο νοσοκομείο και μου σηκώνουν. Εδώ μην κοιτάτε, κάηκα από τον πάγο που βάζω. Και μου σηκώνουν έτσι τα μανίκια. Μην τσαλακώνουν τα μανίκια. Και βλέπω εδώ τον ώμο μου. Εδώ. Όμως μου είχε φτάσει έτσι. Ουσιαστικά βγήκε όμως, παιδιά. Όλα θα πούνε κάποιοι, εντάξει, δεν είναι κάτι, δεν είναι. Ο καλό δεν είναι. Δεν είναι χειαστή, δεν είναι αστράγαλος, δεν είναι καλάμι, δεν ξέρω. Θα βγήκε όμως. Το ξαναβάλω. Εντάξει, πήγα, έκανα ακτινογραφία. Να δω πώς είναι το χέρι. Γύρισα, μου τον έβαλε. Βάλε σε δύο δευτερόλεπτα το νόμο έτσι. Παπ, μου το κούμπωσε, έκανε και κλουπ. Θα πούνε κάποιοι, ναι, αυτό είναι, δεν είναι κάτι, βγήκε όμως. Ξαναβάλεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να κάνεις κάτι για να τους ζωρίζεις. Δεν θα σας πω τους όρους της ιατρικής, ποιες βλάβες έχουν πειραχτεί. Βασικά, άμα θέλετε κάποιοι, ψάξτε το. Είναι η βλάβη Vanguard και η βλάβη Hillsacks. Αυτές οι δύο είναι, αν τους ενδιαφέρει κάποιους. Η μία έχει πειραχτεί πολύ λίγο, η άλλη έχει πειραχτεί. Κρατάνε κάποια σημεία. Αυτά τα σημεία σπάνε όταν βγαίνουν. Όταν είναι εξάρθρωμα. Όταν βγαίνει. Όχι όταν μπήκε και βγήκε. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Και ξαναμπήκε από μόνος του. Δηλαδή τον κράτησαν οι σύνδεσμοι. Αυτά τώρα εδώ μέσα, πώς θα τα εξηγήσω τέλος πάντων. Και τον κράτησαν και δεν έσπασαν οι σύνδεσμοι και ξαναμπήκαν. Άμα δηλαδή θα κάνεις καμιά φόρτα. Δεν βγήκε το χέρι σου. Ναι, αυτό σημαίνει. Εμένα βγήκε όλος όμως. Κρεμάστηκε εδώ πέρα κάτω και το κατάλαβα στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο μου έδωσαν μια μαλακία. Το χέρι. Σε αυτή τη στάση, για 3 εβδομάδες μου είπανε, κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να ισχύει. Είναι ο νόμος της Βουλγαρίας αυτός. Έτρεξα στο γιατρό μου, που είχα κάνει και το πόδι. Εκείνος μου είπε κάποια πράγματα, έκανα τη μαγνητική έδειξε
Θέμα στον υπερακάνθιο. Ο υπερακάνθιος είναι πίσω. Και πονάω κάθε μέρα στον υπερακάνθιο. Κόπηκε, τραβήχτηκε. Strain heel. Τραβήχτηκε ο δικέφαλος. Το μπράτσο μας. Όλος ο δικέφαλος τραβήχτηκε. Γι' αυτό πονούσα τις πρώτες μέρες στο δικέφαλο πάρα πολύ. Τώρα έχει ηρεμήσει. Ψιλοπονάω στον τρικέφαλο, δεν νομίζω να έχω όμως θέμα στον τρικέφαλο. Πρέπει να είναι λίγο πιο πάνω η βλάβη, η μπάνκαρ, να δεν κάνω λάθος. Πειράχτηκε η χίλσαξ. Υπάρχει πάρα πολύ υγρό, ακόμα και η μαγνητική δεν τα άδειξε τέλεια. Έχει υγρό, θα πρέπει να ξανακάνω από ό,τι κατάλαβα μαγνητική. Σας τα λέω τώρα γρήγορα. Γιατί ποιο είναι το θέμα. Τώρα έχω μπει σε ένα μήνα, κλείνω δύο εβδομάδες αυτή τη στιγμή, που κάνω μια συντηρητική αποθεραπεία. Κάνω τρεις συγκεκριμένες ασκήσεις. Κάνω την άσκηση παρέλαση, δηλαδή παίρνω κάτω και κάνω το χέρι μου έτσι. Κάνω έξω και έσω τροφή. Αυτές είναι οι δύο ασκήσεις. 30 επαναλήψεις παρέλαση, 15 και 15 έξω και έσω τροφή. Και άλλη είναι το ντουβάρι, το μυρμήκι που ανεβάζεις μέχρι ένα σημείο το χέρι σου και κάθε μέρα αν μπορείς. Και καλύτερα, ώστε να το φτάσει το χέρι να φτάνει τέρμα πάνω εκεί πέρα. Πρώτα το ζεσταίνω με νερό ή θερμοφόρα, σε αυτό το σημείο, από το πάγο, το πάθω μετά αυτό. Πρώτα το ζεσταίνω με ζεστό καυτό νερό, πέφτει εδώ πέρα πάνω και μετά κάνω τις ασκήσεις ή θερμοφόρα. Και μετά, αφού τελειώσω τις ασκήσεις, για 10 λεπτά πάγω. Εγώ, βέβαια, μια μέρα έβαλα τον πάγο γυμνό και με έκανε έγκαυμα. Θα φύγει, πιστεύω, μέχρι το καλοκαιράκι θα φύγει. Και αυτές τις δύο εβδομάδες που κάνω εγώ αυτές τις ασκήσεις και δεν ακολούθησα τον νόμο των Βουλγάρων που είναι ο παγωμένος και κάθεται ένα μήνα περίπου έτσι, έχω κινήσεις στο χέρι μου, έχω συγκεκριμένα πράγματα, μπορώ να φάω, να πληθώ, να οδηγήσω, να πιάσω το ποτίκι, να παίξω, να κάνω, να ράνω, δεν πρέπει να σηκώνω βάρος. Δεν πρέπει να κάνω τίποτα, απλά πραγματάκια μέχρι ένα σημείο και τις ασκήσεις που έκανα. Στο μήνα πάνω, ο γιατρός μου είπε δύο αρνητικά. Αν νιώθω ότι μπαινοβγαίνει το χέρι μου, αυτό είναι ένα κακό. Δεν θέλει να το ακούσει. Εγώ προς το παρόν, παιδιά, δεν το νιώθω αυτό. Δηλαδή, αν λέει στις ασκήσεις, νιώθεις ότι μπαινοβγαίνει το χέρι σου, κάτι τέτοιο, είναι κακό. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν το νιώθω αυτό. Και δεν το νιώθω με την έννοια, φοβάμαι να το νιώσω για να μην το πω. Όχι, όντως δεν το νιώθω. Και το άλλο το αρνητικό ποιο ήταν που είπε. Τέλος πάντων, και το άλλο το αρνητικό δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν, παιδιά. Αν νιώσω ότι θα μου φύγει το χέρι και λοιπά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, έχουμε πάει σε συντηρητική αποθεραπεία για να δούμε πώς θα είναι το χέρι σε 1-1,5 μήνα από τώρα. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες, θέλουμε άλλες 2-3 εβδομάδες για να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι το χέρι. Εγώ κάθε μέρα προσπαθώ και ανοίγω τους κύκλους μου, μεγαλώνω την παρέλασή μου, δηλαδή σε ύψος, και προσπαθώ να το φτάσω το χέρι μου όσο δυνατόν υψηλότερα γίνεται για να δούμε και καλύτερη εξέλιξη. Ο γιατρός μου, πέρα από ορθοπαιδικός χειρούργος, είναι και φυσιοθεραπευτής. Γι' αυτό ό,τι ασκήσει έκανα μόνος μου με το πόδι μου τότε, κάνω μόνος μου και τώρα με το χέρι μου. Δεν χρειάζομαι φυσιοθεραπευτή, γιατί ξέρω μου έχει βάλει το πρόγραμμα. Και κάθε μήνα μέχρι και τον Αύγουστο, εφόσον δεν χρειαστεί χειρουργείο, παρένθεση, νομίζω θα χρειαστεί χειρουργείο, παιδιά. Θα κάνουμε ένα συντηρητικό πρόγραμμα ασκήσεων, ώσπου στο τρίτο μήνα θα μου πει: πάνε, κάνε ό,τι θέλεις, όσο δεν χρειαστεί χειρουργείο. Βάρη, μπάλα, μπάσκετ, χοροπίδα, κάνε. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, το χέρι μου δεν το νιώθω χαλαρό, όπως με ρωτάνε πάρα πολύ. Το νιώθεις χαλαρό, Το νιώθεις χαλαρό, σφιγμένο. Δηλαδή, δεν το νιώθω χαλαρό. Εντάξει, θα πει, λέω το νιώθω. Το νιώθω σφιγμένο. Πήρα και απόψεις και γνώμες από άλλους γιατρούς, του Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα είπαν ότι σε μικρή ηλικία αναγκαστικά πάμε σε χειρουργείο, γιατί υπάρχει 50% πιθανότητα να ξαναβγεί όμως. Οπότε πάμε σε χειρουργείο αρθροσκοπικά, αν δεν κάνω λάθος. Πέρα ούτε μια ώρα χειρουργείο, την ίδια μέρα βγαίνεις. Δεν έχει άστους, δεν είναι κάτι πιο πολύ μεγάλο σε χειρουργείο. Δηλαδή είναι απλό και έχεις αποκατάσταση 110% το χέρι σου επανέρχεται. Δεν θέλω πάλι την ταλαιπωρία του χειρουργείου, της αποθεραπείας. Να μου πεις τώρα και αποθεραπεία δεν κάνω. Αποθεραπεία κάνω. Και όλα αυτά. Τέλος με το κομμάτι, θα δούμε με τον νόμο μου, θα ενημερώνεστε μέσω Discord, να με βρείτε κάτω στο Discord server, μέσω Instagram και φυσικά στο YouTube. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε το καλοκαίρι στριμάκια, 2-3 στριμάκια με 100 γραμμή στην Ελλάδα. Πέταξα και την πάσα μου για το καλοκαίρι. Οπότε θα έχουμε και βιντεάκια κανονικά, θα μπορούμε να κάνουμε upload κανονικά γρήγορα,
Θα έχουμε και στριμάκια, μην αγχώνεστε. Δεν θα έχουμε τα daily, όπως έχουμε εδώ 5 στα 7, 6 στα 7. Θα έχουμε 3, πιστεύω, την εβδομάδα, για να καθόμαστε να μένουμε έτσι σε επαφή, ρε παιδιά. Θα είναι και καλοκαίρι, θα δουλεύουμε λίγο θάλασσα, τσουκουράτα, παραλία, θάλασσα, καλοκαίρι. Καταλαβαίνει. Αφήνω και αυτό το κομμάτι. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ποιο είναι το θέμα τώρα το σοβαρό για να τελειώσω αυτό το βίντεο, γιατί το έχουμε τραβήξει και πάρα πολλή ώρα, θα το κόψω βέβαια στο μοντάζ. Τι θα γίνει με την ενόργανη? Εγώ χρωστάω τα πρακτικά. Από θεραπεία να θέλει. Να υπάρχει ένα 95% με 98% μετά την αποθεραπεία να βγει όμως. Να μου πει ο γιατρός, υπάρχει ένα απειροελάχιστο ποσοστό να ξαναβγεί όμως. Να χρειαστεί να κάνω χειρουργείο. Να φτιάξω το χέρι μέχρι το Σεπτέμβριο. Οκτώβριο σου λέω, εγώ θα το πάω τέρμα. Κανονικά είναι αποθεραπεία 3 μήνες. Σου λέω, το κάνω εγώ τέλη Ιουνίου το χειρουργείο. Χρειάζεται το χειρουργείο. Οκτώβριο είμαι τέλειος. Είμαι έτοιμος. Ποια ψυχολογία εγώ θα παρακάνω αυτά τα πράγματα? Εγώ όταν έπαθα χιαστούς έκανα 8 μήνες, 9, 10, Οκτώβριο, Νοέμβριο ξανά έπαιξα μπάλα σε 5x5 και αυτό τέρμα. Έκανα 10 με 11 μήνες να παίξω τέρμα μπάλα και ένα χρόνο, 1,5, κοντά 1,5-2 χρόνια για να ξαναμπω μέσα. Μπάλα μέσα, επιθετικό κέντρο κλπ. Να παίξω μπάλα. Να έχω το θάρρος και το να μην έχω το άγχος μη πάθει κάτι το πόδι μου. Μπάλα, στο ποδόσφαιρο, στο άθλημά μου τέλος πάντων, που ξέρω πώς θα βάλω τα πόδια μου, σε περίπτωση που αγωθώ, σε περίπτωση κακού μαρκαρίσματος, σε περίπτωση πεσίματος, ξέρω πώς να φερθώ. Στην ενόργανη που δεν είναι το άθλημά μου, που δεν το γουστάρω και δεν μου αρέσει, πες ότι φτιάχνει το χέρι μου και είναι τέλειο. Πώς εγώ θα ξαναπάω, με τι ψυχολογία θα πάω να τα κάνω αυτά εκεί πέρα, που δεν είναι το άθλημά μου, δεν θα το διδάσκω, δεν θα το διδάξω σε κανένα σχολείο, πες ότι διορίζομαι στην Ελλάδα, γυμναστή, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Δεν το διδάξω πουθενά και δεν με ενδιαφέρει. Με τι ψυχολογία εγώ θα πάω εγώ εκεί πέρα να βγάλω αυτά τα πράγματα που δεν μπορούσα υγιής. Υγιής όταν ήμουνα στους ώμους μου, okay? Στα χέρια μου, στα μπράτσα μου και στην ψυχολογία. Η ψυχολογία μου δεν ήταν υγιής, στα τάρταρα ήταν, γιατί είχα τρελά νεύρα, δεν το γούσταρα. Πώς εγώ θα πάω να κάνω αυτό, πώς εγώ θα καταφέρω να βγάλω αυτά τα πράγματα? Σου λέω, εγώ είμαι τέλετο χέρι, ρε, είμαι Πετρούνια. Όπως χειρουργήθηκε ο Πετρούνια και πήγε μετά από λίγο καιρό και πήρε χρυσό, που είναι το επάγγελμά του αυτό, έτσι. Πληρώνεται και παίρνει μετάλλια από αυτό. Είμαι Πετρούνια εγώ, είμαι τέλειος. Πώς εγώ όμως. Αυτό είναι ένα θέμα. Τρέχω τώρα με τη σχολή. Μπας! Έχω μεταφράσει όλα τα χαρτιά, τη μαγνητική, τα απορίσματα των γιατρών, τις απαλλαγές που μου δώσαν οι γιατροί. Τα έχω μεταφράσει όλα στα βουλγάρικα και πάρουμε απαλλαγή. Αυτά. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Πες να βγει και ψιλομεγάλο το βίντεο. Ήθελα να σας ενημερώσω, έρχονται βιντεάκια. Έχω και εδώ ένα unboxing εδώ δεξιά μου. Θα το δείτε. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει giveaway. Τις επόμενες μέρες θα το δείτε το βίντεο. Γράψτε μου, όπως κάναμε με το ποδόσφαιρο, ανάλογες καταστάσεις σας και εμπειρίες σας που έχετε βιώσει με χέρια, πόδια, ώμους. Πείτε μου κι εσείς τις απόψεις σας, τις γνώμες σας και τις εμπειρίες σας. Θα το ήθελα πάρα πολύ κάτω στο σχόλιο να το σπάσουμε. Αυτά θα σας έχω ενήμερους. Θα σας έχω παντού ενήμερους. Βρείτε με από κάτω στο Instagram και το δικό μου το προσωπικό, αλλά και κυρίως του καναλιού. Κάντε μου τώρα ένα follow. Πάρα πολύ σημαντικό, το έχω ξεχάσει, δεν το αναφέρω ποτέ. Τη σελίδα Στρατέλης στο Facebook, παιδιά. Θα τη βρείτε και αυτή κάτω. Πάντε στο Facebook όσοι από εσάς έχετε και κάντε απλά ένα μου αρέσει. Στη σελίδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Discord server. Έχουμε ένα πάρα πολύ οργανωμένο και ωραίο Discord server. Και αυτά. Έρχεται καινούργια σειρά στο κανάλι, θα τη δείτε. Θα τη δείτε την καινούργια σειρά στο κανάλι. Έρχεται το unboxing, έρχονται κάποια άλλα gameplay και φυσικά τα καθημερινά μας streams στο Twitch TV κάθε το Στρατέλης. Αυτά, ελπίζω να μην σας κούρασα. Α, και κάτι τελευταίο. Okay. Ελπίζω να σας άρεσε το σένιο μου καινούριο μαλλί. Τηλεοπτικός, έτσι. Τηλεοπτικός. Αυτά. Like, share, καμπάνα, γίνεται συντονισμένο στο κανάλι για να μην χάνετε κανένα από τα καινούργια βίντεο. Και αυτά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι και κυρίως όλες καλά. Φιλάκια πολλά. Τσαο.